Μεταξύ των τυχερών, λόγω της πανδημίας που έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις, αλλά όχι αυτοί, έστω και αν μειώθηκε ο τζίρος τους, δηλώνουν εκπρόσωποι των γεωπόνων εμπόρων, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είδαν τους τζίρους τους να μειώνονται, αλλά τουλάχιστον είχαν κάποια κινητικότητα, όπως χαρακτηριστικά ανάμεσα στα άλλα αναφέρει και ο γεωπόνος έμπορος Βασίλης Πολυτάρχης. Ναι, είναι αλήθεια ότι φέτος η καλοκαιρία έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Εντάξει, αυτό καμιά φορά είναι και λίγο ύποπτο, γιατί ξέρετε τώρα τέτοια εποχή όταν κάνει αυτές τις ζεστές μέρες, τις υψηλές θερμοκρασίες, κάποια στιγμή μην κάνει καμιά όψιμη παγωνιά και έχουμε λίγο θέμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, παρακολουθώντας και τον καιρό, βλέπουμε ότι για μεγάλο διάστημα ακόμα δίνει έτσι καλοκαιρία. Ο κόσμος το εκμεταλλεύεται και λόγω του lockdown και των συνθηκών, βρίσκει το χρόνο του, έρχεται, παίρνει λουδάκια, γενικά απασχολείται. Δεν απαραίτητο κάποιος να έρθει και να δαπανίσει πολλά χρήματα. Και βρίσκει χρόνο έτσι για τον κήπο του, για τη βεράδα του, με τα παιδάκια του. Γενικά υπάρχει ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές, ο κλάδος μας είναι ένας από τους κλάδους σχετικά τους τυχερούς της κρίσης. Δηλαδή υπάρχει τέλος πάντων κάποιο μικρό ενδιαφέρον. Δεν θα λέγαμε ότι είμαστε και. Είμαστε πληττόμενοι εμένα, αλλά όχι γενικά όπως όλοι άλλοι κλάδοι. Γενικά κουνιόμαστε. Κάτι γίνεται. Είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Εγώ καταλαβαίνω το προηγούμενο διάστημα όσο ήταν κλειστή, το να κάθεσαι συνέχεια όλη τη μέρα σπίτι σου και να σκέφτεσαι τα έξοδα που τρέχουν, τις υποχρεώσεις κτλ. Είναι και ψυχολογικό. Πέρα από το οικονομικό, τη ζημιά που όλοι έχουν και το ψυχολογικό που όλη τη μέρα το κεφάλι τους βασανίζεται με νούμερα και με υποχρεώσεις. Οι τιμές πώς διαμορφώνονται? Οι τιμές είναι οι ίδιες και χαμηλότερες. Όσο μπορούμε, τις προσαρμόζουμε προς τα κάτω. Όποιος επισκέπτεται τα φυτώρια θα βρει και υψηλές τιμές και χαμηλές. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχουν για όλα τα βαλάντια. Δεν είναι γενικά ακριβώς που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί έτσι με τον κήπο του και τη βεδράτα του.